Εδώ και 4 χρόνια ο Δήμος της Δράμας υλοποιεί το κοινωνικό φροντιστήριο ξένων γλωσσών, βοηθώντας έτσι μαθητές που έχουν ανάγκη οικονομική στο να μάθουν μία επιπλέον ξένη γλώσσα. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και φέτος από την υπάρχουσα Δημοτική Αρχή, όπως υπογραμμίζει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αριστίδης Μωυσιάδης. Στα πλαίσια άσκησης της κοινωνικής πολιτικής, ο Δήμος Δράμας και φέτος, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φροντιστηρίουχων Ξένων Γλωσσών Δράμας και συγκεκριμένα με την πρόεδρο, την κυρία Βραδέλη, πήραμε την απόφαση να λειτουργήσουμε για 4η συνεχόμενη χρονιά, εμείς ως Δημοτική Αρχή, και 4η κατά σειρά χρονιά, τα κοινωνικά φροντιστήρια στα ξενόγλωσσα τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα οικονομικά μπορούν να ενταχθούν στους κόλπους των φροντιστηρίων, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις τάξεις τους. Η απόφαση των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών του Δήμου Δράμας είναι η εξής. Τα παιδιά μπορούν να φοιτούν δωρεάν, εντελώς δωρεάν, δεν παίρνουν χρήματα δηλαδή από πουθενά οι φροντιστηριούχοι, βασικά για τα 2 χρόνια και ως τα μαθήματα τα pre-lower. Για μας αυτό είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη βοήθεια, γιατί πέρσι καλύψαμε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό μαθητών και φέτος ευελπιστούμε ότι θα καλύψουμε ακόμη μεγαλύτερο. Τους ευχαριστούμε λοιπόν από καρδιάς και ευχόμαστε σε μια καλή συνεργασία και φέτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και θα ολοκληρωθούν στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ οι μαθητές θα εντάσσονται κανονικά σε τμήματα ξένων γλωσσών, χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως διάκριση και να είναι εμφανές κάποιο άλλο σημείο ή στοιχείο που να δηλώνει ότι προέρχονται μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικού φροντιστηρίου.